Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους θεατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το ευαίσθητο θέμα και ξέρω ότι το παρακολουθείτε χρόνια των απορριμμάτων και των σκουπιδιών, γιατί οι ημερομηνίες είναι πολύ πιεστικές. Συναντηθήκατε με τον κύριο Μπαλάφα. Έτσι, για πείτε έτσι. Μου λίγο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε ένα θέμα φιλικό. Το οποίο σαν χώρα είμαστε αρκετά πίσω, πρέπει να ομολογήσουμε. Γιατί είμαστε πίσω? Δεν νομίζω είμαστε. Ότι νομίζω ότι είμαστε μπροστά, μπορούμε να είμαστε πίσω, ας πούμε, από την Αυστρία, από την Ελλάδα, είμαστε από τις καλύτερες. Αυτό εννοούσα, από ευρωπαϊκές χώρες, σας ακούω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με τον κύριο Μπαλάβα. Νομίζω το κλίμα ήταν φιλικό, φιλικότατο. Και το πνεύμα ήταν πώς θα λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει ή που δημιουργήθηκε ή που δεν δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια της ανάγκης οι Δήμοι να μαζεύουν τα σκουπίδια τους, οι χώροι να είναι καθαροί, να πηγαίνουν σε χώρους τακτοποιημένους χωρίς να παραβιάζουμε τον νόμο. Και νομίζω βρήκαμε λύση. Για πείτε μου λίγο, επειδή αυτό που εμείς τουλάχιστον ειδησιογραφικά καταγράφουμε και περνάει και στον κόσμο ίσως, είναι ότι ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες αυτές τις διαδικασίες, Δήμαρχε. Ισχύει αυτό? Δηλαδή βλέπουμε μια ταλαιπωρία και υπάρχουν και επαπειλούμενα πρόστιμα. Ισχύει αυτό ή όχι? Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ή και ισχύει, όπως το θέλετε. Εγώ προτιμάω το ποτήρι να το βλέπω μισογεμάτο. Νομίζω ότι οι δήμαρχοι της περιοχής Στερεάς Ελλάδος έχουν κάνει μια καλή δουλειά. Ναι. Δεν την έχουν κάνει άψογη. Και κανένα δεν μπορεί να κάνει μια άψογη δουλειά. Το κράτος νομίζω αρχίζει και βάζει μυαλό σιγά σιγά και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και όχι συνεχώς να το αναβάλει. Αυτά τα δυο προσπαθήσαμε να τα παντρέψουμε με τον υπουργό. Ουσιαστικά τι του είπαμε? Ναι. Ότι υπουργέ, εμείς τα σκουπίδια θα τα μαζέψουμε, θα βάλουμε πλάτη. Εσείς μην μας ταλαιπωρείτε με την ακρονιχίδα του νόμου. Βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Ο υπουργός άκουσε προσεκτικά, είπε όσο έπρεπε να πει κατά τη γνώμη μου, το νόμο δεν μπορεί να το παραβιάσει. Από εκεί πέρα νομίζω συμφωνήσαμε το εξής πράγμα. Στηρίζει του μεγάλου Καραμαλή, ότι στην πολιτική γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Και εμείς θέλουμε να μην τα πούμε και να γίνουν. Δηλαδή τα σκουπίδια να συνεχίσουν. Ναι. Η αποκομιδή τους, τα έργα, ας πούμε, η μία εκεί στα ραδιόφωνο της Λαμίας, στο Χιτά Λαμίας, να προχωρήσουν. Οι Δήμοι που καρπενείς, η μισή φτιότητα που φέρνει στο Χιτά τα σκουπίδια τους, να συνεχίσουν να τα φέρουν, να βάλουν και μπροστά την ανακύκλωση και να βελτιώσουμε το κλίμα συγκέντρωσης, αποκομιδής των σκουπιδιών. Ωραία. Να το ρωτήσω διαφορετικά, γιατί ουσιαστικά εσείς και εμείς κάνουμε ενημέρωση στον κόσμο. Και αυτό που θα πρέπει να ξέρει συνολικά με το θέμα των απορριμμάτων είναι, Δήμαρχε, πότε θα αρχίσουμε, εν πάση περιπτώσει, πότε θα υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία, αν υπάρχει, για να αρχίσουν πλέον να κυλούν όλα σε μια καλή ροή. Αυτό ρωτώ και νομίζω ενδιαφέρει τον κόσμο. Κύριε Βούτσινε, εδώ Οι λεγόμενοι θεσμοί ή η Τρόικα, όπως θέλετε πέστε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελληνική κυβέρνηση, καταληκτική ημερομηνία δεν μπόρεσαν ακόμα να βάλουν. Μάλιστα. Εσείς νομίζετε ότι είμαστε τόσο κανείς να βάλουμε καταληκτική ημερομηνία σε μια καλή κουβέντα που κάναμε με τον Υφυπουργό? Άρα τι πρέπει να κρατήσουμε? Εσείς τι λέτε στον κόσμο, στους δημότες σας και τους θεωρηλαδίτες? Υπάρχει μια καλή δουλειά από μεριάς αυτοδιοίκησης. Ναι. Με τις αδυναμίες μας. Υπάρχει μια καλή θέληση. Με τις αδυναμίες τους, από το θεσμό που λέγεται κυβέρνηση. Τα παντρεύουμε όλα αυτά με σκοπό να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Λέω όμως ένα πράγμα. Φεύγοντας από τη συγκέντρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αφήσαμε πίσω τον Αποστόλη τον Καρναστάση, βουλευτή κυβερνητικών, αφήσαμε τον Υφυπουργό και τον Δήμαρχο Λαμίας να κουβεντιάσουν πράγματα που δεν χρειάζεται να κουβεντιάζονται με πάρα πολλούς. Και δεν ωφέλουν να το έχουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Αντιληπτό. Νομίζω είμαι κατανοητός. Απόλυτα. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, είχατε συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτικής, ναι, Ανάπτυξης ως μέλος τώρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος που πρόσφατα συγκροτήθηκε και σε σώμα. Θέλω να μου πείτε, για να αλλάξουμε λίγο θεματολογία, ποια ήταν τα ζητήματα εχμής, κύριε Γόγο? Θα πω με δύο κουβέντες. Νομίζω είμαι πρακτικός και ουσιαστικός άνθρωπος. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία μαζί με τον Δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, εδώ και 6 μήνες, ναι, για το νέο leader. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι θέλουμε? Να γίνουν στις περιοχές μας έργα και να ωφεληθούν οι δημότες μας. Πολύ σωστά. Τώρα, κάθε φορά αυτό το ζυγίζουμε πώς μας συμφέρει να γίνει. Κάναμε μια κουβέντα, η παραπαρνάση η Δήμη καταρχήν. Παραπαρνάση η Δήμη είναι η Δελφή, με την Άμφισσα μέσα, για όσους δεν ξέρουν, η Αμφίκλια
τη Θωραία Ελάτια, η Δάβλια και η Αράχοβα. Ναι. Η φιλενάδα μου, η δήμαρχος της Βαδιάς Σιπούλου, ταλαντεύεται μεταξύ Ελικόνα, που είναι μια άλλη αναπτυξιακή εταιρεία, και τη δική μας. Εμείς ζητήσαμε να συμμετέχει και στα δυο. Ναι. Ακόμα ουσιαστικά δεν έχει αποφασίσει. Όλοι οι άλλοι κάναμε το εξής πρόγραμμα. Είπαμε, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Θεράς Ελλάδας προχωράει καταρχήν, ναι, στο παραπανάσιο πρόγραμμα. Είχαμε συνάντηση προεκλογικά με τον κύριο Αποστόλου. Είναι καθαρή τύχη που ο Υπουργός Γεωργίας, να το πω έτσι όπως το ξέρω ο κόσμος, είναι στερεολαδίτης και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Ο οποίος μας είπε, προχωρήστε, εγώ θέλω να κάνω έργα και πολύ περισσότερο θέλω να κάνω έργα στην περιοχή που ήμουν υποψήφιος περιφερειάρχης και ήμουν βουλευτής στην Εύβοια και ούτω καθεξής. Είναι λογικά πράγματα. Μάλιστα. Κουβεντιάσαμε τώρα με τις υπηρεσίες του τα εξής ενδεχόμενα. Εμείς έχουμε δυνατότητα, αν θέλουμε, ναι, να παντρευτούμε με τον Ελικόνα. Και ρωτήσαμε, θα παντρευτούμε με τον Ελικόνα, η δική μας η αναπτυξιακή, θα πάρουμε πρίκα ή θα πάρουμε την ύφη. Σκέφτη καθαρή, είναι αναχρονιστικό όπως το λέω, αλλά στην ουσία έτσι μπήκε. Μάλιστα. Οι υπηρεσίες του μας είπαν ότι μάλλον είτε μαζί είστε, είτε χώρια, τα ίδια χρήματα θα παίρνουν στην περιοχή. Οπότε λέμε, καταρχήν χωρίς απόφαση συμβουλίου, ότι μάλλον με τον Ελικόνα δεν παντρευόμαστε. Όμως είδαμε ότι ο ορεινός όγκος της Πίνδου, που καταλήγει εδώ στα τέλη του Παλασσόν, καταλήγει, που είναι αυτά και κάτω στην Πελοπόννησο, δεν θέλω να κάνω τώρα γεωγραφία, γεωλογία, ο ορεινός όγκος της Πίνδου που είναι στην... που έρχεται από την Ήπειρο Στερεά Ελλάδα, ναι, σταματάει στον Παλασσό. Ναι. Εμείς αρχίζουμε λοιπόν να πάμε από τον Παλασσό προς τα πάνω, από την Αράχοβα προς τα πάνω. Περνάμε την Ήτη, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Περνάμε και φτάνουμε στο Βελούχι. Μέχρι εκεί είναι τα όρια μας. Μας συμφέρει να κάνουμε μια συνεργασία Καρπενήσι, Μακρακόμι, Ελάτια, Αράχοβα, Δελφή, Λαμία. Και είπαμε ότι μας συμφέρει. Και ο Υπουργός το είδε θετικά. Και οι υπηρεσίες το είδαν θετικά. Άρα λοιπόν δεσμευτήκαμε, ναι, και βέβαια θα κάνουμε και κουβέντες και με τον Περιφερειάρχη, τον Παγκογέννη, τον Κώστα. Ναι. Όσο μπορούμε να καθίσουμε κάτω και οφείλουμε να μπορέσουμε να καθίσουμε, να δούμε τι πρόγραμμα θα κάνουμε για τους ορεινούς όγκους της Θεράς Ελλάδος ουσιαστικά. Ναι. Εξαιρέσεις είναι παραδείγματος χάρη η Όφρη, που είναι, πέφτει πολύ μακριά, ή ο ορεινοί όγκοι της Εύβοιας. Να κάνουμε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερο σε όγκο και καλύτερο σε ποιότητα. Και να ωφελέσουμε όλες αυτές τις περιοχές. Και νομίζω η θέληση υπάρχει από εδώ και από εκεί. Τώρα, τα καλά τα λόγια γεμίσανε. Να δούμε και τις καλές πράξεις. Έτσι ακριβώς. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Και εσείς να...